Στη σκιά του κορονοϊού, σε γρήφο εξελίσσεται λοιπόν το άνοιγμα των εθέρων και η επαναλειτουργία των αεροδρομίων. Η κυβέρνηση πάντως μελετά τα επόμενα βήματα. Ο Γιάννης Τσουνοφόντος είναι εδώ μαζί μου. Έχει πληροφορίες, Γιάννη. Εμιλία είναι περίοδο διαβουλεύσεων. Ωστόσο, αυτό που έχουμε ω δεδομένο είναι ότι παρατείνεται η καθολική απαγόρευση πτήσεων μέχρι 28 Μαου. Πρωτού περάσουμε όμω στο ένιγμα των εφαίρων, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε τα γραφικά του Eurocontrol που καταδεικνύουν το πάγωμα τη αεροπορική κίνηση στην Κύπρο να. πέρσι με φέτο. Λοιπόν. Θα δούμε τώρα την κίνηση στις 8 Μαΐου του 2019, 1.100 πτήσει σε μία μέρα. Ένα χρόνο ακριβώ μετά, την περασμένη Τετάρτη, αυτή η εμιλία είναι η κίνηση και καταγράφεται μία μείωση τη κίνηση τη τάξη του 83%. Ναι. Ξέρουμε ότι είναι οι πτήσει μόνο οι ναυλωμένε που έρχονται και επαναπατρίζονται ε, Κύπροι που βρίσκονταν στο εξωτερικό. Τι λένε οι πληροφορίε μα. Ετοιμάζεται στρατηγικό σχεδιασμό. Τι λέει το ρεπορτάζ. Ετοιμάζεται στρατηγικό σχεδιασμό. Εμιλία, αύριο συναντάται ο Υπουργό Μεταφορών με την επιδημιολογική ομάδα, η οποία ε, έλαβε εντολέ να μελετήσει μέτρα για άνοιγμα των αεροδρομίων ε, γύρω στα μέσα Ιουνίου. Ο Γιάννη Καρούσο ανέφερε ότι το σχέδιο το ολοκληρωμένο θα είναι έτοιμο εντό τη επόμενη εβδομάδα για να κατατεθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο. Θα περιλαμβάνει ε, όλε τι δικλείδε, όλε τι φάσει, τα χρονοδιαγράμματα. Ωστόσο, δεν έχουμε κάτι χειροπιαστό ακόμη στα χέρια μα. Το μόνο που μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα είναι ότι τα μέτρα θα είναι πάρα πολύ αυστηρά, καθώ, όπω λέει και η επιδημιολογική ομάδα, δεν μπορεί να έρθει ο τουρίστα και να τον βάλει σε καραντίνα 14 ημερών και μετά να αρχίσει τι διακοπέ του. Ω εκ τούτου, μπορούμε να δούμε κάποιου βασικού άξονε πάνω στους οποίους θα κινηθούν αν θες και τα μέτρα, είναι αυστηρή έλεγχη και προϋποθέσεις στις αφήξει. Αυτό είναι ο πρώτος άξονας. Ο δεύτερος άξονας είναι ότι η άρση των μέτρων θα γίνει κλιμακωτά και αφού επεξεργάζονται τα επιδημιολογικά δεδομένα. Ο τρίτος άξονας είναι διαβάθμιση χωρών ανάλογα με τα επιδημιολογικά δεδομένα θα, θα ιεραρχούνται δηλαδή οι χώρε και ο τέταρτο άξονα ενδεχομένω να έχουμε πραγματοποίηση τεστ πριν το ταξίδι, να επιβάλλεται να, να υποβληθούν σε τεστ. Και λέγαμε και τι προηγούμενε μέρε ότι προσπαθούν να στήσουν μια συμμαχία Κύπρο, Ελλάδα και Ισραήλ, χώρε που φαίνεται πω ε, τα πήγαν αρκετά καλά αντιμετωπίζοντα την πανδημία, για να έχουν τουριστική συμμαχία. Ακριβώ. Να σου πω την ίδια ώρα ότι. Οι επιδημιολογικοί δείκτε θα είναι ε, καθοριστική σημασία. Αυτοί θα καθορίσουν τι εξελίξει. Εξού και η Κομισιόν ε, επεξεργάζεται σχέδιο για άνοιγμα των συνόρων ανάμεσα σε χώρε που έχουν κοινά επιδημιολογικά προφίλ. Αύριο αναμένονται οι προτάσει τη Κομισιόν. Και κλείνω Εμιλία, ε, να δούμε ε, κλείνοντα βασικά. Αυτή είναι η κίνηση πέρσι σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. 8 Μαΐου, 31.000 πτήσεις ετησίως. Φέτος, την ίδια α, μέρα, παρουσιάζεται μια μείωση της τάξης του 90%. Μια ιστορική, θα λέγαμε, μείωση. Σε